Όλοι αδικαιολόγητοι. Άντε τώρα να καθαρίσετε. Ρε φόρτα, δεν σου είπα να βάζεις δικαιολογίες όλους. Και τι με γονεί το τσιράκι σας. Ναι ρε. Τι γίνεται εδώ ρε. Ποιος είναι αυτός. Ο Παπαδόπουλος ρε, που σου έλεγα. Εσύ είσαι ο Παπαδόπουλος. Ρε ο Παπαδόπουλος. Κάπου το έχω ακούσει αυτό το όνομα. Αγόρι μου μην τους ακούς. Βρε παπόγρια κομπλεξικιά. Κάνε ένα χέρι από το παιδί μωρί. Έξω από εδώ. Τσακιστείτε. Τρεις μέρες κράτηση σε όλους σας. Ποιος είναι εσύ, ρε! Στρατιώτης Παπαδόπουλος Ιωάννης, τυφεκιοφόρος πεζικού 80 ΕΣΟ. Από πού κατάγεσαι? Από τα φιλατράκια της Συνταγματάρχα. Συνταγματάρχη Παπαδόπουλο, τι τον έχεις? Τίποτα, κύριε Συνταγματάρχα. Καλώς. Να παρουσιαστείς αμέσως στον Συνταγματάρχη και να μην σε ξαναδώ εδώ εν ώρα υπηρεσίας. Φύγε από εδώ! Μάλιστα, κύριε Συνταγματάρχα. Έρχεται να σε βλέπει το Κατερινάκι, ρε. Έτσι, Κατερινάκι. Θα τη φέρνω εγώ με το ταξί, ρε. Μόλις απολυθώ. Πού θα απολυθείς, ρε. Εσύ δεν απολύεσαι ούτε σε 2 χρόνια. 2 χρόνια. Όχι, κούκλα μου, μη τους ακούσας. Κανονικά απολύομαι σε 27 μέρες και 132 φυλακοί μας κάνουν. 159 μέτρας και 30 ακόμα. Καλά Χριστούγεννα. Ποιος το λέει, ρε, θα φάω 30 μέρες φυλακή. Η στατιστική, αγόρι μου. Ορίστε. Σε 27 μήνες έφαγες 132. Σε 5 πόσα. Αντιστρέφουμε, πολλαπλασιάζουμε. 5, 660. Για το 27, το 27 στο 66. 2, 8. Τι σου λέγα εγώ, 28 και 70. Και 5% πληθωρισμός, 30. Από αριθμητική σκίζει ο άτιμος, ε. Τι κάναμε 3 χρόνια στα αντάτη εμπορική. Ντρίκια κολλάγαμε. Άρε Παπαδόπουλε, που έλεγες ότι θα σβήσεις και τις φυλακές. Εγώ ρε. Όχι εσύ ρε, ο Γιώργος. Για κοιτάξτε λιγάκι.